Ναι, είναι ένα καθυστερημένο πιστοποιητικό θανάτου της διαδικασίας του Όσλο, της διαδικασίας που ξεκίνησαν ο Ράμπιν και ο Αραφάτ δηλαδή το 1993 και που κατέληψε στην συμφωνία περιορισμένη σε έκταση εδάφους αυτοδιακυβέρνησης της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, η οποία στη συνέχεια πήρε άλλο δρόμο. Εδώ και πολλά χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι από πλευράς Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν συζητιέται η διαδικασία του Όσλο, η σταδιακή δηλαδή αποκατάσταση της κυριαρχίας των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα στα σύνορα του 67, με εξαίρεση το καθεστώς της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, για το οποίο έπρεπε να βρεθεί μία επί τούτου λύση. Υπάρχει μία πολιτική προσάρτηση των κατεχομένων, την οποία έχει στηρίξει ο Τραμπ με το ειρηνευτικό του σχέδιο, το οποίο όλα αυτά, το παράδοξο κύριε Σαχίνη, είναι ότι το Ισραήλ υποσκάπτει το ίδιο του το μέλλον. Δηλαδή, εάν οι Παλαιστίνοι εγκαταλείψουν την πολιτική της λύσης των δύο κρατών που θα ζουν το ένα με ασφάλεια δίπλα στο άλλο, αυτό που μένει στη συνέχεια θα είναι η διεκδίκηση της ισοτιμίας των πολιτών Αράβων Παλαιστινίων του ευρύτερου Ισραήλ, δηλαδή του Ισραήλ εντός των συνόρων του 67, συν τη Δυτική Όχθη. Και η δημογραφική δυναμική είναι τέτοια, ναι, που μέσα σε λίγα χρόνια ο Παλαιστινιακός Αραβικός πληθυσμός θα είναι πλειοψηφία. Δηλαδή, ή θα εγκατασταθεί ένα καθεστώς τύπου Νότιας Αφρικής. Απαρτχάιντ δηλαδή. Απαρτχάιντ, ναι, με περιορισμένα δικαιώματα των Παλαιστινίων, ή εάν προχωρήσει αυτή η πολιτική της ενσωμάτωσης των Παλαιστινιακών εδαφών στο κυρίως Ισραήλ, τότε αργά ή γρήγορα η περιοχή αυτή θα έχει μία πλειοψηφία αραβικού πληθυσμού. Άρα κύριε Καπόπουλε, μπορεί να δούμε σταδιακά να μεταβάλλεται και ο αγώνας. Ο τρόπος που μετέρχονται όλα αυτά οι Παλαιστίνοι μετά από δεκαετίες, δηλαδή να θελήσουν οι ίδιοι πια λειτουργώντας εντός εισαγωγικών πολλών ενσωματωμένοι, να οδηγήσουν σε ένα καθεστώς τύπου πάλι ποτέ Νοτιού Αφρικής. Δεν αποκλείεται να αμφισβητήσουν την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος τύπου, ναι, ναι, Νότιας Αφρικής. Δεν αποκλείεται. Ένα είναι βέβαιο, ότι η παράταξη του Αραφάτ που πήρε την ευθύνη της σταδιακής εφαρμογής των συμφωνιών του Όσλο, βγαίνει η Φατάχ, βγαίνει βαριά τραυματισμένη από αυτή την εμπειρία και τη διαδικασία. Δηλαδή δικαιώνονται εκ των υστέρων όλοι όσοι είχαν διαφορετική άποψη. Άρα θεωρείτε ότι ενισχύεται και η Χαμάς με έναν τρόπο? Η Χαμάς είναι ακλόνητη εξουσία της στη Γάζα. Εάν υπήρχαν συνθήκες ελεύθερης έκφρασης των Παλαιστινίων, όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οργανώσεις με ακραίο πρόγραμμα θα έβλεπαν τα ποσοστά τους να αυξάνονται. Ένας διανοούμενος των Παλαιστινίων της αριστεράς στο παρελθόν, ο Τζος Χαμπάς, είχε αναφερθεί στην ανάγκη ίσως μεταστροφής του Παλαιστινιακού σε ζήτημα ενός ενιαίου κράτους, με πολλά εισαγωγικά, με το Ισραήλ, δεν το λέγει έτσι ακριβώς, ούτως ώστε με την δημογραφική μας έκρηξη να δείξουμε ποιος είναι ο πραγματικός καταπιεστής. Πόσο μπορεί να επαναδιατυπωθεί στις μέρες μας? Κοιτάξτε, αυτή είναι η δυναμική, με άγνωστο παράγοντα το χρόνο, του προβλήματος. Αφού το Ισραήλ και στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ δεν σέβεται ούτε τα προσχήματα της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους που να έχει τα τυπικά εστωγνωρίσματα ενός κυρίαρχου κράτους, άλλος τρόπος δεν μένει παρά αυτός της ισοτιμίας των πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκείας ή φυλετικής καταγωγής, στις περιοχές που διοικεί το Ισραήλ μετά το 1967 στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Γάζα. Υπάρχει δε ένα παράδοξο, ότι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που έχει προσαρτηθεί στο κυρίως Ισραήλ, οι Παλαιστινιακές εφημερίδες εκφράζονται πιο ελεύθερα καμιά φορά από ότι στην ίδια τη Δυτική Όχθη. Έχετε δίκιο. Περνάω στο άλλο. Ότι το παράδοξο, ναι, ναι, του παραδόξου είναι ότι σε σύγκριση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους Ισραηλινούς πολίτες, σε σύγκριση με τις διπλανές χώρες, το Ισραήλ είναι το πιο δημοκρατικό κράτος στη Μέση Ανατολή. Κύριε Καπόπουλε, μιας και είπαμε για το Ισραήλ, ας πάμε λίγο δυτικότερα στη Λιβύη. Ναι. Διότι και εκεί έχουμε εξέλιξεις. Να κάνουμε μια παρένθεση πριν πάμε στη Λιβύη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η πανδημία είχε το εξής αποτέλεσμα. Ένα σύνολο
συγκρούσεων, εντάσεων και αντιπαραθέσεων που είχε ήδη συσσωρευτεί σε βαρύνοντα βαθμό πριν από την έκρηξη της πανδημίας, όλους αυτούς τους μήνες επιδεινώνεται και γίνεται ολοένα και πιο δυσεπίλυτο. Αυτά από την Καμπούλ, όπου οι Αμερικανοί αναζητούν με δυσκολία ένα συμβιβασμό με τους Ταλιμπάν, μέχρι τη Λιβύη, όπου πήρε την πάνω βόλτα, ελέω, τις βοήθειες από τον Ερντογάν η κυβέρνηση της Τρίπολης, έχει αποθήσει σε κάποιο βαθμό τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ, και αυτό που φαίνεται στον ορίζοντα πλέον είναι ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή των δεδομένων, πάμε για μακράς διαρκείας διχοτόμηση της Λιβύης. Αυτό βλέπετε, διχοτόμηση πλέον της Λιβύης να είναι πιο ορατή, ακόμη και με αντικατάσταση στα ανατολικά του Χαφτάρ, από έναν άλλον ηγέτη ενδεχομένως. Ναι, γιατί δεν μπορώ να δω διεθνή πρωτοβουλία που να βρίσκει τον ζητούμενο βαθμό συνένεσης και ομοφωνίας να επιβάλλει μια λύση και στις δύο αντίπαλες παρατάξεις κοινής διακυβέρνησης της χώρας. Αφού η Τουρκία μπορεί ανενόχλητη να ενισχύει με ανακυκλωμένους τζιχαντιστές από τη Συρία και με ενισχύσεις σε πολεμικό υλικό που παραβιάζουν κάθε έννοια εμπάργκο την κυβέρνηση της Τρίπολης, τότε το σκηνικό που είχαμε το Φεβρουάριο, που λέγαμε ότι είναι θέμα ημερών η επικράτηση του στρατάρχη Χαφτάρ, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Πείτε μου κάτι, πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με αυτές τις εξελίξεις στη Λιβύη, γιατί η Τουρκία έχει βάλει ένα γερό πόδι, παίζει πάλι τον στρατιωτικοποιημένο ειρηνοποιό, αλλά πόσο ήρεμη μπορεί να είναι η Αιγύπτη, αναρωτιέμαι κύριε Καπόπουλε, αφήστε μας, που είναι και νότια της Κρήτης, η Αιγύπτη ή η Ισραηλινή από αυτή την εξέλιξη. Είναι σίγουρα μεγάλη παρενόχληση και για το Ισραήλ και για την Αίγυπτο και για τη Σαουδική Αραβία και για τα Εμιράτα, διότι η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι πολύ κοντά στο κλίμα της μουσουλμανικής αδερφότητας, που είναι το όχημα μέσω του οποίου ο Ερντογάν προσπάθησε να αποκτήσει επιρροή στην Αίγυπτο επί προεδρίας Μόρση και προσπαθεί να αποκτήσει επιρροή στη Γάζα, όπου η Χαμάς δεν είναι παρά ένα παρακλάδι της μουσουλμανικής αδερφότητας. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πού πάει συνολικά η εξωτερική πολιτική και η μεσανατολική πολιτική της Τουρκίας. Γιατί είχαμε και την καθαίρεση και αποπομπή του Ναυάρχου, που ήταν ο πνευματικός πατέρας της γαλάζιας πατρίδας. Μάλιστα. Θα έχουμε δηλαδή μια Τουρκία η οποία θα παίζει ένα δικό της αυτονομημένο παιχνίδι στην περιοχή, ή θα το κάνει με παρασκηνιακή συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας στην Ουάσιγκτον έναν περιορισμό αντίπαλων και ανταγωνιστικών επιρροών, κυρίως στη Λιβύη αλλά και στη Συρία. Και το ερώτημα που τίθεται είναι κεντρικό κομμάτι πλέον της τουρκικής στρατηγικής η επιρροή στη Λιβύη, με κύριο στόχο την διάσωση της συμφωνίας για καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που υπέγραψε η κυβέρνηση Σαράζ με τον Ερντογάν τον Νοέμβριο, ή η Τουρκία θέλει να διασφαλίσει χέγγια στη Λιβύη για να τα ανταλλάξει με βελτίωση της παρουσίας της στη Συρία. Το δεδομένο είναι ότι στη Συρία υπέστη μια ταπεινωτική ήττα Ερντογάν, και ότι αν έχει ένα ατού στο χέρι του αυτή τη στιγμή, είναι η δυνατότητά του να επηρεάζει τους σχετισμούς στη Λιβύη. Βλέπετε, κύριε Σαχίνη, εν μέσω πανδημίας δεν θα δείτε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επίγονται να λύσουν το πρόβλημα της Λιβύης. Πείτε μου κάτι, μιας και το θίξατε και καλά κάνατε και βάλατε στον κάδρο την Τουρκία, άρα για σας πρέπει να φανεί αν ο στόχος, η στόχευση με τη Λιβύη είναι και να αφορά εμάς. Γιατί η αποπομπή του Ναυάρχου της γαλάζιας πατρίδας λέει πολλά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είχε γίνει ένας αστέρας μηντιακός, πράγμα που μπορεί να ενόχλησε και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Άμυνας, τον στρατηγό Ακάρ, αλλά είναι οι δύο κατευθύνσεις που καταγράφονται στην ηγεσία της στρατιωτικής της Τουρκίας, η μία παραδοσιακή φιλοαμερικανική, φιλονατοϊκή και δυτικότροπη, και η άλλη λεγόμενη ευρασιατική, που θέλει πιο αυτονομημένη παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή. Θα σας έλεγα
ότι τη στιγμή που εκλιπαρεί για οικονομική στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ερντογάν, τη στιγμή που έχει παγώσει την επιχειρησιακή ενεργοποίηση των πυράβλων S-400, δεν είναι ο καιρός για αυτονομημένα παιχνίδια. Αισθάνεστε δηλαδή ότι και με έναν τρόπο έχουν παγώσει σχέσεις, όχι ευθέως, αλλά δια της πλαγίας και με τον Πουτίν αυτή την περίοδο? Ναι, και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και ο Πούτιν έχει τα του κορονοϊού στη χώρα του και φάνηκε το όριο των σχέσεων Άγκυρας Μόσχας με τις συγκρούσεις στη Συρία στην περιοχή του Ιντλίπ τον περασμένο Φεβρουάριο. Δηλαδή η Μόσχα έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα στον Ερντογάν ότι ένας είναι ο κύριος μας σύμμαχος στη Μέση Ανατολή και αυτός είναι το καθεστώς Άσαντ. Με αυτό το δεδομένο από εκεί και ύστερα να δούμε πού μπορούμε να τα βρούμε. Δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούν να βρουν μεταξύ τους αν η παραδοχή για τη Μόσχα ξεκινά από τη διαπίστωση ότι ο κυριότερος σύμμαχος είναι το καθεστώς της Δαμασκού. Άρα κύριε Καπόπουλε, μπορεί λέτε το καλοκαίρι, σχημαλόγου το καλοκαίρι, να δούμε και επόμενη κίνηση νοτίως Κρήτης, μπορεί όμως και να μην δούμε καθόλου τέτοια κίνηση, γιατί άλλα είναι αυτά που υπολογίζει το τουρκικό καθεστώς. Το τουρκικό καθεστώς υπολογίζει στο περίφημο swap, την ανταλλαγή δηλαδή πολλών δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών με αντίστοιχο ποσό δολαρίων, μια συμφωνία που επιδιώκει να την κάνει με την και Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Τράπεζα της Βρετανίας, για να αποφύγει μια ταπεινωτικά πολιτική και υποεπαχθής κοινωνικούς όρους προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και προφανώς δεν είναι ο καιρός για παιχνίδια ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, όπως είχε επιχειρήσει να κάνει ο Ερντογάν λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Περίπου βέβαια διαβάζω πώς το προσεγγίζετε, αλλά έχει σημασία να το ακούσουν οι ακροατές. Άρα κύριε Καπόπουλε, δεν είναι ή είναι μόνο το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας με την οικονομία, με τα προβλήματα των γεωπολιτικών επιλογών, είναι αυτό που θέλει να εξάγει από μόνο του όσον αφορά εμάς, ή αυτό έρχεται και δένει με την πάγια στρατηγική της Τουρκίας, και δεν λέω του Ερντογάν, σε σχέση με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία? Ναι, υπάρχει μια πάγια στρατηγική, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Η Τουρκία εισπράττει έναν συνασπισμό αποκλεισμού της από τις συσχετισμούς και τον ενεργειακό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που τα κράτη της περιοχής τα οποία καταγγέλει η Τουρκία για αυτόν τον λόγο θεωρούν σαν αμυντική κίνηση. Εάν υπάρξει κάποια εξομάλυνση των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, αυτό σίγουρα θα έχει απήχηση και στις σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αργά ή γρήγορα.